Δεν μου λες, είσαι μήπως make-up junkie και τρελαίνεσαι για νέα και πολλά καλλυντικά? Μήπως βλέπεις εφιάλτες κάθε βράδυ με παλέτες, concealer, highlighter που... Μόνο στα όνειρα μπορώ να σε αγγίζω. Αχ, και πριν καλά-καλά στεγνώσει το σαλάκι από την άκρη του χιλιού, συνειδητοποιείς πως το ταμείο είναι μείον για πανάκριβα καλλυντικά. Μην ανησυχείς, η Beauty Guru Chainsaw είναι εδώ για να δώσει λύση στο πρόβλημά σου. Ποια είναι η λύση? Cubes. 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 Ελπίζω να είστε όλοι και όλες πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Πόσο χαρούμενη είμαι που θα κάνω αυτό το βίντεο. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Και πιστεύω ότι παιδιά θα το καταχαρείτε, γιατί σήμερα θα ασχοληθούμε με dupes. Έχω να σας δείξω κάτι ωραία πραγματάκια, κάτι μαργαριτάρια, τα οποία όχι μόνο θα σας κάνουν χαρούμενες, όχι μόνο θα μπορέσουν να σας προσφέρουν recreate τον μακιγιάζ που έχετε δει και θέλετε να τα κάνετε από τις ακριβές παλέτες και δεν μπορείτε, γιατί έχετε να πληρώσετε ένα ενίκιο, έχετε να ταΐσετε τα παιδιά σας, έχετε να πληρώσετε το ρεύμα, οτιδήποτε και δεν σας στάνουν. Γι' αυτά όμως τα καλλυντικά παιδιά θα σας στάσουν, γιατί είναι super οικονομικά. Και όταν λέω είναι super οικονομικά το εννοώ, γιατί αυτή τη στιγμή έτσι πως τα κοιτάω και τα έχω μπροστά μου, τίποτα μα τίποτα δεν υπερβαίνει τα 10 ευρώ. Λοιπόν, με τι θα ξεκινήσω? Θα ξεκινήσω μάλλον με το πιο γνωστό. Και είναι νομίζω το μοναδικό. Εδώ πέρα είναι το κακό της υπόθεσης, είναι το μοναδικό το οποίο μπορείς προς το παρόν πάντα να το βρεις στην Ελλάδα. Όλα τα υπόλοιπα που θα σας δείξω είναι αγορασμένα από εξωτερικό, χωρίς τελωνία, οπότε κάπως ίσως θα θυμίζετε η κατάσταση. Ευελπιστώ κάποια στιγμή και τα υπόλοιπα που θα σας δείξω να έρθουν στην Ελλάδα. Προς το παρόν όμως όλα τα links σε ό,τι θα σας δείξω θα τα βρείτε από κάτω. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που θα ξεκινήσω είναι αυτό εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει κάτι, νομίζω ότι σας θυμίζει. Το συγκεκριμένο λοιπόν είναι από την W7, ονομάζεται Prismatic 3D Highlighting Palette for Eyes and Face. Έρχεται σε αυτή τη συσκευασία. Είναι πανομοιότυπη με την αντίστοιχη παλέτα της Kat Von D. Περιέχει μέσα 4 αποχρώσεις. Να κάνω λίγο μια μικρή αποποίηση ευθυνών, ότι δεν κατέχω κανένα από τα θετικά. Έχω μόνο τα dupes, τα λεγόμενα dupes, διότι αυτά τα προϊόντα είναι αυτά που μπορώ εγώ προσωπικά να αγοράσω. Οπότε στο θέμα σύγκρισης, δηλαδή να σας πω ότι αυτό εδώ πέρα μοιάζει στις Kat Von D σε θέμα απόδοσης ή και για τα άλλα τα προϊόντα, δεν έχω ιδέα. Εγώ σας λέω σε τι μου μοιάζουν και θα σας μιλήσω για αυτά που έχω εγώ, άμα είναι καλά ή όχι. Και περνάμε λοιπόν σε αυτή την παλέτα, η οποία παιδιά είναι ό,τι καλύτερο. Δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε εδώ πέρα τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Ακτινοβολό, πριν από λίγο μάλιστα μου έστειλαν μήνυμα από τον Άρη και μου είπαν να σβήσω λίγο το highlighter γιατί κάνει παράβολα στο σήμα τους. Παράβολα. Είπα παράβολα όντως. Παράσημα. Παράσιτα. Παράσιτα ρε. Παράσιτα. Ένα αστείο είπαμε να κάνουμε και το είπα τώρα. Το συγκεκριμένο λοιπόν προϊόν έχει μέσα 4 highlighters, τα οποία είναι στην απόχρωση ροζ, μοβ, ένα πολύ ανοιχτό χρώμο γκρι, silver θα το έλεγα, και έχουμε και ένα κίτρινο. Θέλω να σας πω ότι είναι ο παράθεσος της ανοιχτόχρωμης σκηνής, όπως παραδείγματος χάρη είναι εγώ, διότι είναι από τα highlighters τα οποία διαγράφουν ακόμα και σε λευκό πρόσωπο. Και εσείς εκεί έξω που είστε άσπρες, άσπρες όλου του κόσμου ενωθείτε, καταλαβαίνετε πολύ καλά τι εννοώ. Πολλά highlighters μας δεν γράφουν γιατί είναι πολύ σκουρόχρωμα και χάνονται στην καταλευκή επιδερμίδα μας. Οπότε, εξαιρετικό προϊόν, value for money 100% σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Δεν γνωρίζω αν της Kat Von D είναι καλύτερο, κατά πάσα πιθανότητα είναι, αλλά η διαφορά της τιμής είναι τεράστια, παίρνεις ακριβώς τις ίδιες αποχρώσεις και κάνεις τη δουλειά σου μια χαρά. Περνάω στο επόμενο προϊόν, το οποίο Χριστέ μου, Παναγιά μου και όλοι μαζί οι Άγιοι. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι σοκ έχω πάθει με αυτό το προϊόν. Και αναφέρομαι στο concealer από τη Revolution. Έρχεται σε αυτή τη συσκευασία, ονομάζεται Conceal and Define και είναι το dupe της Tarte, το Shape Tape. Πώς το ξέρεις, Γιάννα? Η Γιάννα το ξέρει διότι βλέπει και ξένο YouTube. Πάρα πολλές YouTubers λοιπόν έχουν κάνει το τεστ και έχουν ανακαλύψει ότι είναι παραπλήσιο σε σύσταση, φόρμουλα, απόδοση, κάλυψη κτλ. Κτλ. Μάλιστα πρόσφατα η Laura Lee έκανε ένα wear test. Από τη μία μεριά έβαλε το shape tape και από την άλλη έβαλε αυτό και έπαθε σοκ, σοκ, πατατράκ.
η κοπέλα, δηλαδή μπορείτε να το δείτε το βίντεο, θα καταλάβετε τι εννοώ. Οπότε δεν είναι μόνο δική μου άποψη, δεν είναι σίγουρα δική μου ιδέα, δεν το ψυχανομίζομαι. Το προϊόν αυτό είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει σε κονσίλερ. Πήρε το μάτι μου λοιπόν τις προάλλες κάτι παλέτες καταπληκτικές, τις οποίες τις λάνσαρε πάλι με Makeup Revolution και φυσικά έκανα κατευθείαν την παραγγελία μου, διότι μου έμοιαζαν με κάτι παραπλήσεις που έχω και έλεγα δεν μπορεί να είναι ιδέα μου, αλλά θα τις πάρω ούτως ή άλλως γιατί μου αρέσουν. Και έτσι μόλις ήρθαν στην πόρτα μου αυτές οι παλέτες, συνειδητοποίησα ότι είναι dupes από πάρα πολύ γνωστές εταιρείες, όπως την Modern Renaissance της Anastasia Beverly Hills, τη Subs Culture της Anastasia Beverly Hills και τη Hit από Urban Decay. Και είμαι εδώ λοιπόν στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσω το τρίπτυχο της επιτυχίας. Έχουμε παλέτες με 6 ευρώ παρακαλώ, όχι παραπάνω, καταπληκτικά χρώματα. Επειδή φυσικά δεν έχω τα αυθεντικά, θα σας βάζω φωτογραφίες να τα βλέπετε, να κρίνετε κι εσείς οι ίδιες άμα έχουν ομοιότητες. Έχω όμως τα πιο γνωστά dupes από αυτές τις τρεις εταιρείες που μόλις σας είπα, που είναι φυσικά από την W7. Θα ξεκινήσω με αυτή την παλέτα. Έχει μέσα λοιπόν αυτές τις αποχρώσεις, ονομάζεται Reloaded Iconic Fever. Είναι από Makeup Revolution, όπως σας είπα, από εδώ και πέρα αυτές οι τρεις που σας έδειξα είναι όλες από Makeup Revolution και έχει μέσα λοιπόν αυτές τις αποχρώσεις. Ποια λοιπόν παλέτα μου θυμίζει αυτή? Έλα, το ξέρω ότι το ξέρεις. Εμένα, παιδιά, μου μοιάζει πάρα πολύ στην παλέτα από Urban Decay, την Hit, που δεν την έχω, οπότε θα σας δείξω την Blazing, η οποία είναι το dupe, λίγο πιο γνωστό dupe από την παλέτα της Urban Decay και έχουμε μέσα αυτές τις αποχρώσεις. Από ό,τι θυμάστε, σας έχω κάνει ειδικό βίντεο για αυτή την παλέτα και θέλω λίγο εδώ σε αυτό το σημείο να δείτε τις ομοιότητές τους. Το ότι υπάρχει όμως αυτή η παλέτα, η οποία είναι το dupe του dupe, το dupe, ο dupe, είναι αξιοθαύμαστο, διότι αυτή η παλέτα κάνει 6 ευρώ. Είναι στη μισή τιμή από την παλέτα της Blazing. Τα συμπεράσματα δικά σας. Θα συνεχίσω με μια παλέτα η οποία είναι από την ίδια σειρά της Makeup Revolution. Ονομάζεται Iconic Division αυτή τη φορά και έχει μέσα αυτές τις αποχρώσεις. Ποια παλέτα μας θυμίζουν αυτές οι αποχρώσεις? Φυσικά τη Subs Culture από την Anastasia Beverly Hills. Καλό κορίτσι, χρυσό κορίτσι, να είναι καλά. Προφανώς και δεν έχω την παλέτα της Anastasia, αλλά έχω την πολύ πρόσφατη μάλιστα και στο κανάλι αλλά και σε κυκλοφορία στην Ελλάδα, την On The Rocks από W7, η οποία είναι μια εξαιρετική παλέτα. Είμαι πολύ πολύ ευχαριστημένη που κατάφερα και την έχω στη συλλογή μου και έχουμε λοιπόν αυτές τις ομοιότητες. Πιστεύω ότι είτε πάρεις την W7 on the Rocks, είτε πάρεις τις Makeup Revolution, θα μπορέσεις να κάνεις άνετα αναπαράσταση οποιοδήποτε μακιγιάς έχεις δει από την αυθεντική, από την high-end παλέτα της Anastasia. Και περνάω νομίζω στην πιο αγαπημένη μου παλέτα, από την, αυτή τη σειρά της Revolution τέλος πάντων τουλάχιστον, η οποία είναι, παιδιά, η Iconic Vitality και είναι αυτή εδώ. Έχω λοιπόν πάθει σοκ γιατί η συγκεκριμένη παλέτα μου θυμίζει πάρα πολύ την Modern Renaissance από την Anastasia Beverly Hills. Μια εξαιρετική παλέτα, μιλάει όλο το ίντερνετ και όλος ο κόσμος γενικά για αυτή την παλέτα. Φυσικά και πάλι δεν την έχω, αλλά έχω την W7 Delicious. Μια παλέτα η οποία άμα βάλω στο μυαλό μου ποια χρησιμοποίησα πιο πολύ σαν παλέτα πέρυσι, ήτανε η Delicious, γιατί την έχω λιώσει αυτή την παλέτα. Λοιπόν, και ας δούμε εδώ πέρα και σε αυτό τις ομοιότητες. Και νομίζω πως θα ολοκληρώσω στην πιο άγνωστη, πιστεύω, εταιρεία. Και πιστεύω πως αυτό που θα δείτε θα σας αρέσει πιο πολύ από όλα. Και το άφησα τελευταίο επίτηδες. Γιατί εσείς όλοι εσείς που μένετε ως το τέλος των βίντεο μου, το έχω ξαναπεί αυτό το πράγμα, αξίζεται ωραία φινάλε. Η παλέτα που θα σας δείξω αυτή τη στιγμή έχει συνταράξει το είναι μου. Σήμερα είμαι βαμμένη από αυτήν την παλέτα. Ό,τι μπορείτε να δείτε, το βλέπετε. Νομίζω ότι φαίνεται αρκετά ωραίο το ματάκι και είναι από μια παλέτα η οποία κοστίζει 6 ευρώ και 10 λεπτά. Το 10 λεπτά θα μου πεις τι φάση. Τους Κινέζους να ρωτήσεις, όχι εμένα. Πρόκειται για αυτήν εδώ πέρα την παλέτα, η οποία ονομάζεται Impressed You και είναι από την εταιρεία Beauty Glazed. Η εταιρεία Beauty Glazed, για όσους δεν ξέρουν, είναι μια εταιρεία η οποία είναι, νομίζω ότι είναι κινέζικη. Τουλάχιστον από Κίνα, από AliExpress, από Zoom, από τέτοια sites παίρνεις την παλέτα αυτή. Αυτή η παλέτα λοιπόν μου ήρθε από Κίνα. Το καλό με την υπόθεση αυτή είναι ότι η παλέτα συγκεκριμένη είναι απολύτως ασφαλής.
Καταρχάς από πίσω έχουμε barcodes, έχουμε όλα όσα πρέπει να γράφει μια παλέτα η οποία είναι εγκεκριμένη. Έχουμε το cruelty free, έχουμε τα συστατικά. Είναι λοιπόν μια παλέτα η οποία έχει περάσει από τους ελέγχους που σας έχω μιλήσει σε προηγούμενο μου βίντεο και δεν είναι παλέτα μαϊμού. Τι είναι ένα ξεχωριστό brand και δεν ισχυρίζεται ότι είναι. Δεν ισχυρίζεται ότι είναι η παλέτα της Jaclyn Hill. Ναι, σας αφήνω λίγο να το χωνέψετε. Οπότε, μην μπερδευτείτε και νομίσετε ότι αυτή η παλέτα είναι παλέτα μαϊμού. Υπάρχουν στο ίντερνετ, στο eBay κτλ. Παλέτες οι οποίες αναγράφουν ότι είναι Jaclyn Hill, αλλά δεν είναι, είναι η μαϊμού. Αυτή είναι, πώς είναι η δικιά μας η W7 που βγάζει dupes από γνωστές εταιρείες. Έτσι κάνει λοιπόν και η Beauty Glaze. Έχω να σας πω ότι έχουμε πάρα πολύ καλή απόδοση. Την έχω χρησιμοποιήσει ήδη 3 φορές. Τα χρώματά της μοιάζουν πάρα πολύ με τις αντίστοιχες παλέτες της Jaclyn Hill, με τη μόνη διαφορά ότι δεν έχει shimmers τόσο έντονα όσο η παλέτα της Jaclyn, όπως επίσης τα pans της είναι πολύ μικρότερα από ότι τα pans της παλέτας της Jaclyn. Αλλά αν θέλεις μια πολύ οικονομικότερη λύση, εδώ είσαι. Τελείωσα, δεν έχω κάτι άλλο προς το παρόν να σας δείξω, δεν έχω κάτι άλλο ανακαλύψει τουλάχιστον να αγοράσω και να σας το δείξω. Αυτά προς το παρόν, ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο το βίντεο. Εγώ θέλω να σας πω ότι είμαι κατά ευχαριστημένη με τα οικονομικά προϊόντα. Αν κάποια στιγμή στη ζωή μου είμαι καλύτερα οικονομικά και πω άντε να πάει στα κομμάτια, θα το κάνω. Ελπίζω λοιπόν να βοήθησα, όπως βοήθησα και εγώ τον εαυτό μου παίρνοντας αυτά τα προϊόντα και είμαι πολύ ευχαριστημένη. Τσεκάρετε τα κάτω στο description box. Εύχομαι λοιπόν να σας άρεσε το βίντεο, θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα σε νέο. Μέχρι τότε να περνάτε τέλεια και share the love of makeup baby!